Είμαστε καλά, αλλά πολύ προβληματισμένοι όλοι μας για τον φετινό χειμώνα και είμαστε και εν αναμονή των αποφάσεων της Ευρώπης, κύριε Παπαδάκη, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ώστε να πέσουν οι τιμές και στο φυσικό αέριο και στα καύσιμα. Είχαμε την σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας, κατέληξε σε ένα βάγιο. Νέα σύσκεψη έχουμε στις 24 του Νοέμβρη. Γενικά, χρονοτριβούμε για να ληφθούν αποφάσεις. Και το ερώτημα τώρα είναι αν μπορεί μόνη της η ελληνική κυβέρνηση, χωρίς μια κοινή λύση, να αντιμετωπίσει αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα και να βοηθήσει τους πολίτες. Κοιτάξτε, καταρχήν πρώτα απ' όλα αυτό που ζούμε είναι αποτέλεσμα ευρωπαϊκών αποφάσεων, ευρωενωσιακών αποφάσεων. Δηλαδή αυτά τα διαβούλια και τα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σύνοδη Κορφής, ταυτόχρονα και η Σύνοδη των Υπουργών Ενέργειας, έχουν καθίσει πολύ πριν στο τραπέζι και θεώρησαν ως λύση και ως διέξοδο, μάλιστα στρατηγική σημασία για πολλά χρόνια, την λεγόμενη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, δηλαδή την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, την απολιγνητοποίηση, την δημιουργία του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Όλα αυτά εκτόξευσαν τις τιμές της ενέργειας και του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Και αυτό ζούμε σήμερα. Άρα λοιπόν ζούμε αυτή την πολιτική, την βάρβαρη, που αποφασίστηκε εδώ και πολλά χρόνια, και βεβαίως ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση. Αλλά αυτές οι αποφάσεις μας έφεραν ως εδώ, και βεβαίως σήμερα η εργατική λαϊκή οικογένεια κόβει και από το παραμικρό, θα λέγαμε, εισόδημά της για να προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει βόλτα, και ακριβώς υπάρχει μια πολιτική λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου που στήριξε και η ελληνική κυβέρνηση, και ακριβώς δεν είναι άμυρη των ευθυνών, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα που όλη αυτή τη στρατηγική την έχουν, ξέρετε, στηρίξει για πολλά χρόνια, και του Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, και ακριβώς αυτή η πολιτική λέει κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους ενέργειας και ο λαός να χρυσοπληρώνει την ενέργεια, το ρεύμα, τα καύσιμα, και από τα 100 που μας παίρνουν μας δίνουν πίσω τα 10, τα οποία 10 είναι επί της ουσίας και δικά μας λεφτά, δηλαδή φόροι που έχουν αποφασιστεί εδώ και πολύ καιρό να επιβαρύνονται τα εργατικά λαϊκά στρώματα, και ταυτόχρονα είναι χρήματα τα οποία δίνονται κατά βάση για να εξασφαλιστεί η εισπραξιμότητα των ενεργειακών ομίλων. Άρα λοιπόν, απέναντι σε αυτή την κατάσταση, λέμε ότι ο λαός δεν πρέπει να έχει καμιά αναμονή στα διαβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διασφαλίσουν τα κέρδη των ομίλων. Ο ίδιος ο λαός πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, να σπάσει η αναμονή και για λύσεις από τα πάνω και για πιθανές εκλογές όποτε και να γίνουν. Το κύριο είναι σήμερα, με ισχυρό ΚΚΕ πιστεύουμε ότι μπορεί να ανοίξει ένας δρόμος πάλης που να απαιτεί τώρα φτηνό ρεύμα και τρόφιμα, συλλογικές συμβάσεις και δικαιώματα για τους εργαζόμενους, και ταυτόχρονα αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Αυτό είναι, πιστεύουμε, το πλαίσιο που σήμερα οι εργαζόμενοι παλεύουν, και πιστεύουμε ότι στην απεργία, την επικείμενη απεργία στις 9 του Νοέμβρη, υπάρχουν οι δυνατότητες να βουλιάξουν και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και οι άλλες μεγάλες πόλεις όπως και της Λαμίας, και ακριβώς να διαμορφωθεί το έδαφος, οι ίδιοι εργαζόμενοι να γίνουν πρωταγωνιστές, να εναντιωθούν συνολικά στη στρατηγική και της πράσινης λεγόμενης μετάβασης, αλλά συνολικότερα σε μια πολιτική που τα παίρνει από το λαό και τα δίνει στο κεφάλαιο, στην πολιτική ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, να δώσουν αποφασιστική πάλι ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας που μας μπλέκει σε επικίνδυνες περιπέτειες. Κύριε Παπαδάκη, να μας βοηθήσετε λίγο να το καταλάβουμε καλύτερα. Αν είχαμε τρέξει την πράσινη μετάβαση, αν είχαμε προλάβει τις εξελίξεις, αυτό δεν θα ήταν μια απεξάρτηση από τα ρωσικά καύσιμα? Δεν θα ήταν ενεργειακά αυτόνομη η χώρα μας, αν είχαμε εκμεταλλευτεί τον ήλιο, τον αέρα και είχαμε προλάβει όλη αυτή την κατάσταση? Μα ξέρετε, η ελληνική κυβέρνηση έτρεξε με ζήλο αυτές τις κατευθύνσεις, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι έχει πέσει η ενεργειακή εξάρτηση από το 42%, έχει πέσει στο 7,5% από το ρώσικο
φυσικό αέριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ταυτόχρονα η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή κυριαρχεί το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα ανέβηκε το ποσοστό στο ενεργειακό μείγμα στο 37,5% που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα μπορούμε να πούμε ότι οι στόχοι που προωθούνται, μάλιστα και η απολιγνητοποίηση είχε προταχθεί σαν βασικός στόχος υποτίθεται διασφάλισης της πράσινης στρατηγικής μετάβασης. Άρα λοιπόν βασικοί στόχοι στην Ελλάδα έχουν αρχίσει ήδη και τρέχουν. Όμως οι τιμές όχι μόνο δεν έπεσαν, αλλά παραμένουν στα ύψη, ακριβώς γιατί μένει απείραχτο το πλαίσιο που λέει κέρδη στους παρόχους και στους ομίλους και ταυτόχρονα ο λαός να ακριβοπληρώνει μέσα από το χρηματιστήριο της ενέργειας. Όταν το χρηματιστήριο της ενέργειας λοιπόν έχει τιμή στα ύψη και μάλιστα και αυτές οι επιδοτήσεις, ξέρετε, που δίνουν τώρα δεν θα είναι για πάντα. Και ήδη η κυβέρνηση συζητάει τώρα που με την πρώτη ονομαστική αποκλιμάκωση να προωθήσει την περικοπή και αυτών των και το βάουτσερ και των πας των λεγόμενων. Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι η ουσία βρίσκεται στο ότι ο λαός πρέπει να βάλει στο σκαμνί αυτή τη στρατηγική, γιατί αυτή είναι η ένοχη και βεβαίως και τον υπεραλιστικό πόλεμο που μας σέρνουν σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις απέναντι στην κόντρα δύο μπλοκ, το ευρωατλαντικό και το ευρασιατικό που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, και πιστεύουμε ότι από αυτή τη σκοπιά σήμερα ο λαός δεν έχει να περιμένει κάτι με μια απελευθερωμένη αγορά ενέργειας. Πρέπει να συγκρουστεί με αυτή, να απαιτήσει φθηνό ρεύμα, φθηνούς λογαριασμούς που σημαίνει σύγκρουση με αυτή την πολιτική και ακριβώς να θέσει το ζήτημα ότι η χώρα μας είναι μια χώρα με τεράστιες ενεργειακές δυνατότητες. Μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές και οι μορφές ενέργειας, όπως και το φυσικό αέριο και ο λιγνίτης και μια σειρά ακόμα, η γεωθερμία, τα υδροελεκτρικά που έχουν, θα λέγαμε, υποβαθμιστεί σκόπιμα από αυτή τη στρατηγική. Και ακριβώς μπορεί ο λαός μας να έχει φτηνό ρεύμα αν φύγουν από τη μέση τα κέρδη των ομίλων. Αυτά υπηρετούν, γι' αυτά ματώνει ο λαός μας σήμερα. Και τον καλούν μάλιστα να ματώσει ή να δώσει πρώτα αιματηρές οικονομίες για τους εξοπλισμούς και στην πορεία να μας, γιατί στοιχείο των εξελίξεων είναι και η επιδείνωση στα ελληνοτουρκικά, να ματώσει και απέναντι σε αυτά τα σχέδια που όχι μόνο δεν είναι προς το συμφέρον του, αλλά εναντιώνονται στα δικά του συμφέροντα. Άρα σήμερα το κρίσιμο είναι ο λαός να μην μείνει παρατηρητής, να μην αναμένει λύσεις από τα πάνω, να παλέψει για τα δικά του δικαιώματα με την μεγάλη δυνατότητα της απεργίας της 9 του μήνα που πρέπει να βγάλει τον κόσμο από το λίθαργο, και πιστεύουμε ήδη οι αγωνιστικές εστίες που υπάρχουν σε μια σειρά σημαντικούς χώρους δουλειάς δίνουν το έναυσμα, και αυτό που βλέπουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή στην Γαλλία στα δηληστήρια, στη Βρετανία στις μεταφορές, στην Γερμανία, στα λιμάνια, δείχνει ακριβώς ότι ο δρόμος των κινητοποιήσεων και της λαϊκής αφύπνισης όχι μόνο δεν έχει ξοφλήσει, είναι η μόνη ελπιδοφόρα προοπτική που μπορεί να τον ακολουθήσει ο δρόμος, είναι ο μόνος αβάδιστος για το λαό, αδοκίμαστος, που πραγματικά αξίζει να τον εμπιστευτεί και να αποκτήσει πίστη στις δυνάμεις του ότι μπορεί να τα καταφέρει. Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω και για την επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου, του Όλαφ Σόλτς, στην Αθήνα. Είχε κάτι θετικό για την χώρα μας, τουλάχιστον όσον αφορά το ελληνοτουρκικό, το μήνυμα που έστειλε στον κύριο Ερντογάν? Κοιτάξτε, νομίζουμε ότι η επίσκεψη Σόλτς κινήθηκε στο γνωστό πλαίσιο. Πρώτα απ' όλα αποτύπωσε τους φοδρούς ενεργειακούς ανταγωνισμούς που βρίσκονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμβιβασμό που δεν θα λύσει τα προβλήματα, γιατί κάθε κυβέρνηση κοιτάει τα συμφέροντα των ομίλων της να εξυπηρετήσει. Και βεβαίως θα λέγαμε ότι η επίσκεψη Σόλτς κινήθηκε επίσης στο δόγμα του Βρύτετα, το νατοϊκό δόγμα Βρύτετα, δηλαδή απευθύνσεις γενικόλογες και γλυκανάλατες, θα λέγαμε, νουθεσίες προς την τουρκική κυβέρνηση για διαπραγματεύσεις. Μάλιστα προθυμοποιήθηκε
ο Γερμανός καγκελάριος να αποτελέσει διαμεσολαβητής αυτές τις συζητήσεις, που εμείς αυτό που βάζουμε είναι ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία, ξέρετε, θεωρούν ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους αν μπορέσουν, αν υλοποιηθεί το γεγονός να είναι στρατηγικός εταίρος η Τουρκία, αν μπορέσει και απεμπλακεί από τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Αυτό θα ενθαρρύνει τις αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ, και ακριβώς θα είναι κομμάτι και των ανταλλαγμάτων που ζητάει στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων με την πρώτη ευκαιρία. Και να θέσουμε και το, θα λέγαμε, ιδιαίτερα περίεργο και προκαλεί εντύπωση, το γεγονός ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, χωρίς μάλιστα να ερωτηθεί, έθεσε ζήτημα ότι τα τεθωρακισμένα τα οποία στάλθηκαν στην Ουκρανία από τη χώρα μας θα αντικατασταθούν με άλλα τεθωρακισμένα τα οποία δεν θα επιστρέψουν στα νησιά που βρίσκονταν, αλλά θα πάνε στον Εύρο. Και αυτά λέγονται μάλιστα σε μια περίοδο που η Τουρκία θέτει ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Νομίζουμε λοιπόν, κοντολογής, ότι αποκαλύπτεται από τα ίδια τα γεγονότα ότι αυτές οι εξελίξεις είναι επικίνδυνες και σε κάθε περίπτωση δείχνουν ότι καμιά εμπιστοσύνη δεν πρέπει να υπάρχει στους λεγόμενους ισχυρούς συμμάχους της αστικής τάξης, γιατί είναι σύμμαχοι της αστικής τάξης και όχι των λαών και όχι των συμφερόντων των λαών, και επειδή λένε ότι θα υπερασπιστούν το διεθνές δίκαιο, είναι οι πρώτοι που τα καταπατούν. Μάλιστα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα έχουν ούτε καν ψηφίσει το διεθνές δίκαιο για τη Διεθνές Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ο λαός να επαγρυπνά, να παλέψει, και νομίζουμε είναι συμφέρον και όλων των λαών της περιοχής να παλέψουν ενάντια στα υπεραλληστικά σχέδια και ταυτόχρονα για καμία αλλαγή συνόρων και καμία αλλαγή των συνθήκων που τα ορίζουν.